Και γίνεται ο ανασχηματισμός. Ένας ανασχηματισμός πολύ αναμενόμενος και δομικός, σύμφωνα με τις δηλώσεις της μέχρι πρότινος κυβερνητικής εκπροσώπου και νυν υπουργού ανασυγκρότησης, Όλγας Γεροβασίλη. Τα σενάρια επιβεβαιώθηκαν και μαζί και οι πληροφορίες με τον Νίκο Φίλη να μένει εκτός κυβερνητικού σχήματος μαζί με άλλους που επίσης είδαν την πόρτα της εξόδου. Ο βουλευτής Ιωαννίνων ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Στέφος βρισκόταν στην Κοσμηρά, στο πατρικό του σπίτι, όταν ανακοινώθηκε ο ανασχηματισμός το βράδυ της Παρασκευής και δεν είχε καμία αγωνία για τα αποτελέσματα και τη σύνθεση της νέας κυβέρνησης. Παρά τα όποια σενάρια και την ονοματολογία, ο ίδιος θέλει να κρατά χαμηλά τους τόνους και να συμμετέχει, όπως είπε, στην παραγωγική διαδικασία σαν μέλος της Κεντρικής Επιτροπής που πρόσφατα εκλέχτηκε. Τον συναντήσαμε λοιπόν και μας μίλησε για τη νέα κυβέρνηση, χαρακτηρίζοντας εξαιρετικό τον ανασχηματισμό. Τα πρόσωπα, είπε, δεν έχουν σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι οι πολιτικές και αυτές θα πρέπει να αλλάχτουν. Σημειώνοντας ότι για όσους είναι στην αριστερά, σημασία δεν έχει τόσο η άνοδος στην ιεραρχία, αλλά η παραγωγή πολιτικής προς όφελος του πολίτη. Κάποια στιγμή στο συνέδριο ο πρόεδρος είπε ότι καλές είναι φιλοδοξίες, αλλά είναι πολύ πιο σημαντικό να συμμετέχει σε διαδικασίες κομματικές όπως αυτή της Κεντρικής Επιτροπής, στην οποία και εκλέχθηκε και πραγματικά θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα τιμητικό. Είναι ένα μεγάλο σχόλιο. Ακούστε, ένας βουλευτής δεν χρειάζεται να είναι υπουργός για να παλέψει κάποια πράγματα και, εν πάση περιπτώσει, δεν αλλάζουν οι πολιτικές στη χώρα και σε καμία χώρα, αλλά κυρίως στη δική μας με τα προβλήματα τα συσσωρευμένα που έχει δεκαετίες τώρα. Από τους υπουργούς. Οι πολιτικές πρέπει να αλλάξουν και σε κάθε περίπτωση σε αυτή την κατεύθυνση μπορεί να βοηθήσουν και οι βουλευτές και οι υπουργοί, αλλά κυρίως μπορεί να βοηθήσει ο λαός με την πίεση που θα ασκεί. Είστε ικανοποιημένος από τον ανασχηματισμό? Ναι, ναι. Φίλης εκτός, βέβαια. Έτσι. Δεν είναι θέμα ο Φίλης. Ο Φίλης είναι ιστορικός. Ήταν ένα πρόσωπο που συζητήθηκε. Ακούστε, πολλές φορές. Δεν ξέρω, καταρχήν είναι επιλογή, μπορεί και επιλογή του ίδιου. Δεν θα με εξέπληται, ας πούμε, αν αύριο μου πει ο Νίκος ότι εγώ δεν θα ήθελα να συνεχίσω άλλο σε υπουργική θέση. Δεν είναι, για εμάς τους ανθρώπους που είμαστε στην αριστερά δεν είναι τόσο απαραίτητη και αδύρυτη προϋπόθεση να ανεβαίνει κάποιος στα σκαλιά της ιεραρχίας και το βάζω σε εισαγωγικά αυτό. Δεν σημαίνει αυτό τίποτα απολύτως. Ο καθένας μας μπορεί από εκεί που είναι, από μέλος του κόμματος ή από απλός φίλος στην κοινωνία μέχρι υπουργός ή οτιδήποτε, να προσφέρει σε αυτή την προσπάθεια. Είναι μια δύσκολη προσπάθεια. Θα τρέξει καλύτερα το νέο σχήμα. Έχει μπροστά δύο τεράστια θέματα. Το ένα είναι με την αξιολόγηση, το οποίο πρέπει να κλείσει, αλλά κυρίως τα θέματα τα οποία μας ενδιαφέρουν αυτή τη στιγμή είναι η διευθέτηση του χρέους. Πρέπει με κάθε τρόπο αυτό το πράγμα να βρει μια λύση. Ο κ. Παπαδημητρίου είναι κατάλληλο πρόσωπο. Θα καταλάβετε τις επόμενες μέρες γιατί θα σας το λέω προς αυτή την κατεύθυνση. Οι σχέσεις του με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι πάρα πολύ καλές. Είναι ένας εμπειρότατος οικονομικός επιστήμονας και νομίζω θα προσφέρει τα μάλα σε αυτή την προσπάθεια. Σε κάθε περίπτωση όμως, τόσο το χρέος όσο και η προσωπική χαλάρωση την οποία εμείς διακαώς την επιζητούμε, δεν ανασάνουν οι τράπεζες αλλά και η κοινωνία, είναι αυτά τα οποία θα είναι τα πολιτικά επίδικα τους αμέσως επόμενους μήνες ή και μέρες, μπορώ να πω.